Όπως ήμουνα στο δωμάτιό μου και έψαχνα κάτι, ξαφνικά βρήκα αυτό. Είχε ξεμείνει από τις απόκριες σπρέι για να βάψεις τα μαλλιά σου. Το συγκεκριμένο χρώμα, από ό,τι βλέπετε, είναι κόκκινο, οπότε πάω και λέω πρέπει να κάνω ένα βίντεο για να βάλω το σπρέι. Οπότε αποφάσισα στο σημερινό βίντεο να σας δείξω περίεργα κουρέματα. Περίεργα κουρέματα και επίσης περίεργα χτενίσματα. Οι φωτογραφίες που θα σας δείξω είναι μία και μία. Στην πρώτη λοιπόν φωτογραφία έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος, από ό,τι βλέπουμε, το κεφάλι του είναι σαν φράουλα. Εμένα έτσι μου φαίνεται. Δεύτερη εικόνα βλέπουμε μια γυναίκα η οποία έχει ένα φοβερό χτένισμα. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Οι επόμενες φωτογραφίες πραγματικά έχουν πάρα πολύ μεγάλη πλάκα. Από ό,τι βλέπουμε είναι μπάλες. Οπότε μια ρακέτα εκεί, παπ. Πολύ εντυπωσιακό και περίεργο το άλλο κούρεμα. Όπως βλέπουμε, αυτό είναι το πίσω μέρος του κεφαλιού. Πιστεύω να το καταλαβαίνετε. Έτσι όπως έβλεπα τα κουρέματα, μπορώ να πω πως αυτό το κούρεμα πραγματικά, πώς θα το πω, μ' άρεσε, το σκέφτηκα. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο, όπως το βλέπετε και εδώ στην εικόνα. Πραγματικά θα μπορούσα να το έκανα κάποια στιγμή στο μέλλον. Γιατί όχι, εμένα μια χαρά μου φαίνεται. Έχει την πλάκα τόσο να είναι, ειδικά από όκριες μπορείς να το κάνεις χαλαρά. Και όπως έψαχνα τις φωτογραφίες, ξαφνικά πέφτω πάνω σε αυτό. Όπως βλέπουμε, μια χαριτωμένη κατούλα. Λίγο περίεργο το τριχωμά της. Πολύ αστείο και περίεργο αυτό το κούρεμα που βλέπετε. Άμα δεν έχεις μουστάκι, το αφήνεις πάνω. Πάρα πολύ ωραία η επόμενη φωτογραφία. Πραγματικά είναι top αυτή η φωτογραφία. Παπ. Να το λοιπόν το κούρεμα. Όπως βλέπουμε, κάτι τέτοια σίγουρα συναντάμε στα γήπεδα. Βραζίλια. Έχει ήλιο και δεν έχεις καπέλο. Και σε αυτό έχουν φτιάξει. Ορίστε λοιπόν. Νέα φωτογραφία, καπέλο. Αυτά λοιπόν τα κουρέματα έχουν ξεκινήσει να τα κάνουν τα τελευταία χρόνια με μεγάλη επιτυχία. Όπως βλέπουμε εδώ, είναι πραγματικά αριστουργήματα αυτά που έχουν φτιάξει. Επόμενη για μένα, πολύ αστείο, αυτό εδώ το κούρεμα, όσο να είναι, να έχεις πάνω σου μία μπάλα, φαίνεται λίγο περίεργο. Επόμενο χτένισμα, πραγματικά καταπληκτικό, όπως βλέπουμε εδώ, είναι, τι είναι, ελικόπτερο. Και η τελευταία φωτογραφία για σήμερα είναι αυτή εδώ λοιπόν, είναι ένας ανανάς, όσο να είναι, πραγματικά είναι φοβερή φωτογραφία. Φαντάζεστε τι θα γινότανε εάν πήγαινε ένα παιδί να πει στον πατέρα του πως ήθελε να κάνει αυτό το κούρεμα. Λέτε να γίνεται. Για έλα λίγο. Κοίτα τι κούρεμα θέλω να κάνω. Αγόρι μου τρελάθηκες. Αυτό είναι ανανά. Όχι, κούρεμα είναι. Δες το καλύτερα. Ο Χριστός. Ποιος Χριστός ρε μπαμπά, κούρεμα είναι σου λέω. Κατάλαβα, ξέχνα το. Γιατί δεν είναι πράγματα αυτά, θα γελάνε στο σχολείο. Δεν θα γελάνε. Και εσύ που το ξέρεις. Και να γελάνε θα τους δείρω. Ποιος εσύ, μην ακούω χαζά. Καλά, θα βάλω τη μαμά. Ποια τη μάνα σου, αυτή δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Έλα τώρα, πες ότι τη φοβάσαι. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Αυτό ήταν το βίντεο. Αυτά είχα να σας δείξω. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε βέβαια, μην ξεχάσετε ένα like, μια κοινοποίηση στο Facebook και μια εγγραφή στο κανάλι για να ενημερώνεστε για τα νέα βίντεο. Τα λέμε λοιπόν σε ένα άλλο βίντεο. Γεια σας!